Την δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν πλέον τα μεσαία εισοδήματα και νοικοκυριά βιώνουν καθημερινά οι υπάλληλοι της εφορίας, οι οποίοι και κατέθεσαν σειρά προτάσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών και φυσικά την αύξηση των εσόδων του δημοσίου. Όλοι ξέρουμε ότι οι συνθήκες που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολες. Και η φορολογία η οποία έχει επιβληθεί είναι πραγματικά δυσβάσταχτη. Όλοι μας θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα με τα νέα καθαριστικά που θα έρθουν από τις δηλώσεις του 2011, με το ΕΤΑΚ, με το φόρο ακίνητης περιουσίας του 10, επίσης του 11 και πιθανόν μέχρι τέλος του έτους να μας έρθει και το ΟΦΑΠ του 2012. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε μια φοροκαταιγίδα. Είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Γι' αυτό η Ομοσπονδία, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εφοριακών προέβη σε κάποιες προτάσεις στις 28 έκτου του 12 προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων, των μεσαίων εισοδημάτων, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών με υποκριτήρια, με κριτήρια πάντοτε, με τα ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31/5 του 12 και για όσα χρέη θα βεβαιωθούν μέχρι τέλος του 12. Ειδικότερα η Ομοσπονδία Εφοριακών προτείνει. Ως προς τα χρέη στην εφορία να τεθεί ένα όριο. Αυτό το όριο να είναι ποσοστό στο ατομικό εισόδημα του καθενός. Δηλαδή, εφόσον έχουμε ατομικό εισόδημα καθαρό μέχρι 650 ευρώ, αφού αφαιρεθούν το ενίκιο που πληρώνει κάποιος και το σταγαστικό δάνειο, η δόση προς τα χρέη προς την εφορία να είναι μηδενική. Αν πρόκειται για οικογενειακό εισόδημα, αυτό πάει στα 1.300. Μηδενική δεν σημαίνει ότι χαρίζουμε το χρέος, απλά το παγώνουμε. Και επανεξετάζουμε κάθε 6 μήνες τις περιπτώσεις αυτές, ούτως ώστε να ξέρουμε αν είναι σε θέση κάποιος να πληρώσει ή όχι. Από το όριο αυτό και πάνω, οι εφοριακοί προτείνουν η καταβολή των δόσεων να γίνεται βάση ποσοστού ανάλογα με το εισόδημα των φορολογουμένων. Σε ό,τι αφορά τώρα στις επιχειρήσεις και τις οφειλές του δημοσίου προς αυτές, οι εφοριακοί προτείνουν. Θα παίρνουν μία βεβαίωση οι επιχειρήσεις αφού υποβάλλουν, οι οποίες έχουν να εισπράττουν από το δημόσιο, έτσι, και οφείλουν προς το δημόσιο ταυτόχρονα. Θα παίρνουν λοιπόν μία ηλεκτρονική βεβαίωση μετά από αίτημά τους, η οποία θα λέει το ποσό που τους οφείλει το δημόσιο. Αυτή η βεβαίωση θα κατατίθεται σε συγκεκριμένη τράπεζα, θα δημιουργείται ένας άειλος λογαριασμός και μέσα από αυτόν τον λογαριασμό θα μπορεί η επιχείρηση να πληρώνει τα χρέη της προς το ΙΚΑ, προς το δημόσιο, προς άλλες επιχειρήσεις, εφόσον όμως συμφωνεί και αυτός που θα εισπράξει με τη συμφωνία του πάντα. Και αυτό που λέμε να απεμπλακούν από τις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και προς το δημόσιο, εννοούμε οι επιχειρήσεις οι οποίες χρωστάνε λίγα και έχουν να εισπράξουν περισσότερα, να μην εγγράφονται στον ετηρεσία και να δικαιούνται φορολογικής ενημερότητας. Ωστόσο, οι εφοριακοί προχωρούν ένα βήμα ακόμη, εστιάζοντας και στο θέμα της διαφθοράς. Καθολικό πόθεν έσχεση για όλους τους εφοριακούς. Και αυτό, αν είναι δυνατόν, να γίνεται κάθε χρόνο με τη φορολογική δήλωση. Όλες οι περιουσιακές μεταβολές να δηλώνονται κάθε χρόνο με την φορολογική δήλωση. Ενίσχυση του σώματος των οικονομικών επιθεωρητών. Και επίσης και υπάρχει και μια πρόταση για τη διαπλοκή στελέχη της πολιτικής και της υπηρεσιακής ηγεσίας όταν απομακρύνονται από τις θέσεις τους για οποιοδήποτε λόγο, είτε απαρνητούνται είτε συνταξιοδοτούνται, να μην μπορούν να εργάζονται σε επιχειρήσεις οι οποίες εισπράττουν από το Υπουργείο Οικονομικών ή έχουν σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών. Τέλος, οι εφοριακοί ζητούν τη δημιουργία Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για τη σύνταξη του νέου φορολογικού με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Προτάσεις που αποσκοπούν πρώτιστα στην ανακούφιση της κοινωνίας και δευτερευόντως τη δημιουργία ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και τη λειτουργία μιας διαφανούς υπηρεσίας.